Δεύτερη ζωντανή σύνδεση του τετάρτου μέρους. Θα πάμε στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Εκεί βρίσκεται η Εύη Σπανού. Δίπλα της είναι και ο αρχιφύλακας Κνωσού, ο κύριος Νίκος Παπαδάκης. Να ανοίξουμε λίγο μία συζήτηση αναφορικά με τις προσδοκίες για την τουριστική κίνηση στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Να υπενθυμίσουμε ότι από τις αρχές Απριλίου ο αρχαιολογικός χώρος έχει ανοίξει τις πύλες του και υποδέχεται κυρίως ντόπιους σε πρώτη φάση. Εύη, ο λόγος εσένα. Η 18η Μαΐου έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο η Διεθνής ημέρα των μουσείων και φαίνεται ότι και ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού σήμερα είχε την τιμητική του. Είχε ελεύθερη είσοδο από το πρωί, στις 8 η ώρα κλείνει τις πόρτες του, οι τελευταίοι επισκέπτες βγαίνουν σιγά σιγά έξω, αλλά περισσότερα αναφορικά και με τον κόσμο ο οποίος προσήλθε σήμερα στο σημείο έτσι ώστε να ξαναγηθεί, αλλά και τη γενικότερη εικόνα που φαίνεται ότι παρουσιάζει ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού τις τελευταίες ημέρες, θα μας πει ο κ. Νίκος Παπαδάκης, αρχιφύλακας. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας. Σήμερα κάναμε το φετινό ρεκόρ, ας το πούμε, γιατί έχουν μπει γύρω στα 780 άτομα από το πρωί, μπορεί να είναι και 800 τώρα. Φυσικά έπαιξε ρόλο το ότι είναι ελεύθερη είσοδο, Παγκόσμια ημέρα μουσείων, και τα σημάδια δείχνουν ανωδική τάση, από την εμπειρία που έχω το λέω αυτό, διότι όταν ξεκινήσαμε τον Απρίλιο είχαμε 30 με 40 άτομα Έλληνες, ενώ τώρα βλέπω ξένους, τουρίστες, κυρίως Γάλλους, Ισραηλίτες και λίγους Γερμανούς, και βλέπω ότι όσο περνάνε οι μέρες, την Παρασκευή ας πούμε έχουμε και μια κρουαζιέρα, δεν ξέρω τι κόσμο θα φέρει. Είναι λίγο νωρίς ακόμα για να βγάλουμε συμπεράσματα, αλλά πιστεύω χρειάζεται υγεία και αισιοδοξία, θα πάμε καλά. Μάλιστα, να μας πει, θέλουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Παπαδάκη για τις προσδοκίες, αυτό ναι. Που είπα και στην αρχή, οι προσδοκίες για την εφετινή σεζόν. Είναι μία από τις βιτρίνες της Κρήτης ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού. Είστε ένας, ένας άνθρωπος, μία χαρακτηριστική φυσιογνωμία, αν μου επιτρέπετε τον όρο, που έχει ταυτιστεί εκεί με την Κνωσό. Έχετε εικόνα σε σχέση εδώ, και με το 2000, μεγάλωσα, ναι. Ακριβώς, και με το 2019, η τελευταία ναι. καλή σεζόν για τον τουρισμό μας. Τι ναι. πιστεύετε για φέτος? Εγώ σας λέω ότι πέρσι είχαμε τα στοιχεία, μπορώ να σας το πω, 150.000 επισκέψεις όλο το χρόνο. Εγώ με βεβαιότητα, από αυτό που βλέπω τώρα, σας λέω ότι τουλάχιστον θα διπλασιαστεί το νούμερο αυτό φέτος. Όχι ότι είναι κάτι σημαντικό. Το λέω συγκριτικά με οι προηγούμενες χρονιές, έτσι. Αλλά λόγω της πανδημίας πιστεύω ότι θα πάμε παραπάνω από όσο περιμένουμε καλά. Το 19, πώς πήγαν τα πράγματα, υπενθυμίστε μας λίγο. Το 19 μπορώ να σας πω ότι είχαμε 669 εστίρια χιλιάδες ναι. το χρόνο, έτσι. Και το 20 είχαμε 150, για να συγκρίνετε. Μάλιστα, γύρω στο 50% η πτώση φέτος, σύμφωνα με αυτά που μας λέτε, σε σχέση με το 19. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι, όπως λένε και όλοι οι δήμονες, ότι θα διπλασιαστεί το νούμερο αυτό και ευελπιστώ και για παραπάνω φυσικά, όπως όλοι μας. Μάλιστα. Ξεκινά βέβαια και μια πολύ μεγάλη συζήτηση, κύριε Παπαδάκη, αναφορικά με την στελέχωση του αρχαιολογικού χώρου. Κάθε χρόνο κάνουμε αυτή την κουβέντα με ναι. τους εποχικούς εκεί εργαζομένους υπαλλήλους. Για πείτε μας λίγο. Ναι. Ίσως την Πέμπτη ξεκινάνε τα παιδιά, έρχονται για το 7 μήνο. Ναι. Μεθαύριο. Ναι. 20 άτομα περιμένουμε για να στελεχωθεί εδώ ο χώρος. Τηρούμε κανονικά τα μέτρα ασφαλείας, που πρέπει να σας πω, αποστάσεις, μάσκες υποχρεωτικά, και μπορώ να σας πω και για τα γουίσπερ, ναι. δεν μπορεί να μπει γκρουπ μέσα χωρίς αυτά, για να μην δημιουργείται συνωστισμός. Μάλιστα, θα ακολουθηθούν όλα τα μέτρα τα έτσι group από θα είναι, τα group, ναι. Βέβαια, τα γκρουπ θα είναι μέχρι 15 άτομα, το ανώτερο. Εκτός τώρα και αν υπάρχει μια οικογένεια την οποία δεν μπορώ να τη χωρίσουμε φυσικά, εκεί θα υπάρχει ένας ελιγμός που μπορεί να πάει ας πούμε 18 ή 20 άτομα αν είναι παιδάκια. Δεν γνωρίζω, υπάρχουν αντισηπτικά σε κάποια μέρη του αρχαιολογικού χώρου ή παντού, παντού. Μάλιστα, πολύ σημαντικό παντού. Αυτό. Η οργάνωση πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντική εδώ. Ναι. Δηλαδή και οι αποστάσεις και τα μέτρα ασφαλείας γενικότερα, υπάρχουν plexiglass στα ταμεία,
στον έλεγχο όπως πέρσι. Αυτά υπήρχαν και πέρσι. Υπάλληλοι καθαριότητας εκεί υπάρχουν. Υπάλληλοι βέβαια. Παίρνουμε, έχουμε ήδη δύο καθαριστές και παίρνουμε άλλους δύο από την Πέμπτη. Ναι. Όλα θα πάνε καλά. Να είστε βέβαιοι ότι θα πάνε όλα καλά. Ποιες είναι οι εθνικότητες οι οποίες έτσι τιμούν κάθε χρόνο διαχρονικά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, έχετε καταλήξει μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας? Αυτό που βλέπω φέτος είναι περισσότερο οι Γάλλοι μέχρι τώρα. Ναι. Μετά οι Ισραηλίτες, μετά οι Γερμανοί. Συνήθως όμως υπερτερούν οι Γερμανοί τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, μιλάμε για ξένους επισκέπτες οι οποίοι κάθε χρόνο επισκέπτονται εκεί την Κνωσό, Έλληνες. Επισκέπτονται, έρχονται. Ναι. Φέτος πάρα πολύ. Φέτος πάρα πολύ. Λόγω της καραντίνας και το κλείσιμο που είχαμε όλοι, το μήνα Απρίλιο ειδικά που ήταν μόνο Έλληνες, πέρασαν πάρα πολύ από εδώ. Ζητούν να μάθουν το κάτι παραπάνω, ζητούν ξεναγούς. Ξεναγούς όχι, γιατί είναι και το οικονομικό στη μέση, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ότι πέρασαν πολλοί Έλληνες από εδώ είναι γεγονός. Μάλιστα. Εύη. Νίκο, φαίνεται ο κόσμος ότι έφυγε σιγά σιγά, αλλά όπως μας είπε και ο κύριος Παπαδάκης, περισσότερα από 700, μπορεί και 800 άτομα σήμερα επισκέφθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο. Νομίζω ήταν και μία αφορμή η δωρεάν είσοδος, αλλά κάθε μέρα αυτή την ημέρα, τη 18η Μαΐου, τα μουσεία και γενικότερα ο πολιτισμός έχει την τιμητική του σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι το μήνυμα που θέλουμε και εμείς να περάσουμε είναι ότι ο κόσμος να επισκέπτεται τους αρχαιολογικούς χώρους ανεξαρτήτως διεθνών ημερών, γιατί κάθε φορά έχει κάτι να κερδίσει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, κύριε Παπαδάκη. Να πούμε και κάτι, ότι μέχρι 25 ετών είναι ελεύθερη είσοδο. Ανεξάρτητα με τη σημερινή μέρα. Και ανεξάρτητα αν είναι φοιτητές ή όχι. Μόνο με την επίδειξη ταυτότητας, μέχρι 25 ετών είναι ελεύθερα. Μάλιστα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, ο απολογισμός στο τέλος, κύριε Παπαδάκη, εδώ είμαστε να τα πούμε. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά. Είστε προετοιμασμένοι. Να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε τον Ιούνιο. Βέβαια. Γύρω στις 15 του Ιούνιου θα έχουμε πλήρη εικόνα. Έρχονται πιστεύω, και οι εποχικοί από την Πέμπτη, μας είπατε. Από πότε τους περιμένετε τους εφταμηνίτες? Ναι, Πέμπτη πιστεύω. Από την Πέμπτη. Μπορεί και αύριο. Μπορεί και αύριο. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ναι. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και βέβαια, εγώ θα προσθέσω και τον καθοριστικό ρόλο των ξεναγών σε αυτές τις περιπτώσεις. Εγώ προσωπικά, βέβαια, δεν επισκέπτομαι μουσείο ή αρχαιολογικό χώρο αν δεν έχω δίπλα μου κάποιο ξεναγό.